Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια μικρή εφαρμογή στα υπολογιστικά φύλλα Google. Στο παράδειγμα μας θα έχουμε ένα, τον προϋπολογισμό μιας σχολικής εκδρομής. Θα έχουμε ως δεδομένα τα έσοδα και τα έξοδα και θα υπολογίζουμε έτσι αυτόματα τον σύνολο των εσόδων, το σύνολο των εξόδων και το υπόλοιπο, δηλαδή έσοδα έξοδα, το οποίο μπορεί να βγαίνει είτε αρνητικό είτε θετικό και, το πλήθος, και με βάση το πλήθος των μαθητών θα υπολογίζουμε το κόστος αναμαθητή. Και έτσι λοιπόν αν αλλάξουμε κάτι στα έσοδα, π.χ. αλλάζω αυτό εδώ το νούμερο, αυτόματα αλλάζει το σύνολο των εσόδων, το υπόλοιπο γίνεται θετικό πια και το κόστος αναμαθητή αλλάζει και χρώμα, σημαίνει ότι περισσεύουν χρήματα αναμαθητή και δεν χρειάζεται να δώσει χρήματα ο μαθητής. Να πάω λοιπόν στο αρχικό μου. Έχω ήδη τα δεδομένα του υπολογιστικού φύλου. Να δείξω λοιπόν καταρχήν πρώτα το σύνολο των εσόδων. Ο πιο απλό τρόπο είναι να το υπολογίζω με ένα άθροισμα. Με μια συνάρτηση δηλαδή αθρίσματος η ΣΑΜ. Βλέπω εδώ λοιπόν ότι η συνάρτηση ξεκινάει πάντα με το ίσον γιατί είναι ένα τύπο στην ουσία έχω τη συνάρτηση και μέσα στις παρανθέσεις πρέπει να βάλω το όρισμα, δηλαδή την περιοχή των κελιών που θα προσθέσει. Και ο πιο απλός τρόπος να το κάνω αυτό, μπορώ να γράψω την περιοχή κελιών εδώ, αλλά μπορώ με το control πατημένο, το πλήκτρο, να σύρω όλη την περιοχή κελιών που θέλω να αθρίσω. Δηλαδή από το κελί σε 4 έως το κελί σε 7. Και να πατήσω λοιπόν το Enter, βλέπουμε λοιπόν έχει υπολογιστεί αυτόματα. Αν επιλέξω αυτό κελί βλέπω εδώ ότι έχει τύπο ή αν κάνω διπλό κλικ βλέπω ακριβώς τον τύπο. Το ίδιο θα κάνω και εδώ, επιλέγω το κουτάκι με τα έξοδα, η συνάρτηση SAM, επιλέγω τα κελιά, πατάω Enter. Και έτσι υπολογίσαμε το σύνολο εξόδων. Το υπόλοιπο είναι ένα τύπο. Θα βάλω λοιπόν ίσον τα έσοδα. Αντί να γράψω το όνομα του κελιού που είναι το C8, θα το επιλέξω εδώ. Θα κάνω κλικ πάνω στο κελί. Μετά εδώ πάλι κλικ μείον αφαίρεση το κελί αυτό. Και τώρα πατάω Enter και έχω υπολογίσει το υπόλοιπο. Πλήθος μαθητών το κόστος αναμαθητή είναι ένας τύπος, είναι ίσον το υπόλοιπο διά το σύμβολο διαίρεσης, το πλήθος μαθητών. Και έτσι έχω φτιάξει ένα υπολογιστικό φύλλο που αυτόματα υπολογίζει το κόστος αναμαθητή, αν αλλάξω κάτι δηλαδή, αλλάζουν όλα αυτόματα. Ας κάνουμε λοιπόν και μια μορφοποίηση επιλέγω αυτά τα κελιά γιατί είναι... αναφέρονται σε, σε νόμισμα, σε χρήμα όπως και το υπόλοιπο και το κόστος με κοντρόλ πατημένο τα επιλέγω όλα αυτά και τα βάζω σε μορφοποίηση ως νόμισμα να μειώσω όμως τα δεκαδικά ψηφία δεν χρειάζεται να έχω τόσο λεπτομέρεια με το κουμπάκι εδώ αλλά ίσως να κρατήσω στο κόστος αναμαθητή τα δεκαδικά, να βάλω δύο δεκαδικά ψηφία. Και μπορώ να μεγαλώσω και γενικά τη γραμματοσυρά. Τώρα έχω κάνει εστίες και φαίνονται μεγάλα, αλλά είναι μικρή η γραμματοσυρά στην πράξη. Να μεγαλώσω το πλάτος των στυλών, σέρνοντας εδώ πέρα. Και να μεγαλώσω και αυτό εδώ, στο βάλω κάτι μεγαλύτερο. Τι άλλο έχω κάνει, ναι, έχω βάλει λοιπόν έσοδα, έξοδα, έντονη γραφή. Όπως και σε όλα αυτά εδώ, έντονη γραφή, ας βάλω και αυτό έντονη γραφή, άρα θα μεγαλώσω και λίγο εδώ τη στήλη. Ή με διπλό κλικ παίρνει αυτόματα το πλάτος που χρειάζεται. Και ας βάλω και γραμμές. Μπορώ, ας πούμε, όπως έχω κάνει εδώ, να βάλω, επιλέξω αυτή τη γραμμή, να βάλω περίγραμμα από κάτω. Το ίδιο και κάτω από αυτή τη γραμμή. Περίγραμμα από κάτω. Και τα κελιά που υπολογίζονται αυτόματα. Καλό είναι να τα σημειώσω για να ξέρει ο χρήστης που θα το χρησιμοποιήσει ότι αυτά εδώ όλα υπολογίζονται αυτόματα. Να βάλω ένα χρώμα γεμίσματος, έτσι ένα παλό γκρι. Ας μικρύνω λίγο αυτό. Και μένει τι άλλο να κάνουμε. Εδώ και μια γραμμή έτσι δεξιά θέλω να βάλω προς τα δεξία, περίγραμμα δεξί. Αυτό μπορώ να το κάνω μια μορφοποίηση υπό όρους, άρα από το μορφή νομίζω μορφοποίηση υπό όρους. Όταν είναι αρνητικό να γίνεται κόκκινο, βλέπουμε εδώ λοιπόν στις κανόνες μορφοποίησης, να αλλάξω τον κανόνα όταν είναι μικρότερο του 0, να βάλω ένα στυλ, για παράδειγμα ένα χρώμα γεμίσματος απαλό κόκκινο, αλλά ας βάλω και ένα κανόνα ακόμα, όταν είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0, να γίνεται απαλό πράσινο. Και πατάω τέλος και βλέπουμε εδώ τους κανόνες που υπάρχουν ήδη, μπορώ να σβήσω πάλι κάποιο κανόνα μορφοποίησης, αν επιλέξω το κελί πάλι μορφή μορφοποίηση πόρου. μπορώ εδώ να, να βάλω κι άλλο κανόνα, να σβήσω να υπάρχουν κανόνα, ή να επεξεργαστώ κάνοντας κλικ ένα κανόνα. Για δούμε λοιπόν αν αλλάξω π.χ. κάτι στα έξοδα, όχι στα έσοδα ας πούμε αν αλλάξω κάτι, και όταν γίνεται λοιπόν το υπόλοιπο θετικό γίνεται πράσινο το χρώμα εδώ. Αυτά λοιπόν μια έτσι απλή εφαρμογή όπου όμως δείχνει πολλά πράγματα εκτό από μορφοποίηση δείχνει τύπους και συναρτήσεις και τη μορφοποίηση οπόρους όπου δείξαμε πριν.